Αδελφοί και πατέρες, πλησιάσαμε στη μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Σε μια εβδομάδα, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε τη ρίζα όλων των χριστιανικών εορτών. Και καθώς πλησιάζομαι προς την εορτή των Χριστουγέννων, το συνέστημα της χαράς και της εγκαλιάσεως στις καρδιές των πιστών γίνεται εντονότερο. Όπως το βρέφος ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλία της Ελισάβετ όταν έφτασε κοντά της η Παναγία που κυοφορούσε το Χριστό, έτσι οι καρδιές των πιστών ανθρώπων σκυρτούν καθώς πλησιάζει η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Και απόψε το κήρυγμα θα είναι επίκαιρο, με την έννοια ότι θα έχει σχέση με το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Και απόψε θα ερμηνεύσουμε μια μεσσιακή προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός από τους 4 μεγάλους συγγραφείς προφήτας, του προφήτου Δανιήλ. Η προφητεία που θα ερμηνεύσουμε περιέχεται στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Δανιήλ. Θα διαβάζω το κεφάλαιο τμηματικά από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, την αρχαιότερη και σεβαστότερη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Και θα προσπαθώ συγχρόνως να μεταφράζω κάθε τμήμα του κεφαλαίου που θα διαβάζω. Επικαλούμε όλη την προσοχή σας, όπως πλησιάζοντας το ποτήριο της ζωής προσέχουμε μη πέσει μαργαρίτης από τη Θεία Κοινωνία, διότι θα είναι μεγάλο πνευματικό δυστύχημα να πέσει μαργαρίτης. Έτσι θα προσέχετε να μη πέσει λόγος από την Αγία Γραφή, διότι τα λόγια της Αγίας Γραφής είναι και αυτά μαργαρίτες, πολύτιμοι μαργαρίτες. Δανιήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Πρόκειται για ένα ενύπνιο, ένα όνειρο, φοβερό, καταπληκτικό όνειρο που είδε ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ο Ναβουχοδονόσορ, και ταράχθη, και πάνω στην ταραχή του λησμόνησε το όνειρο και κάλεσε τους μάγους και τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνος για να του υπενθυμίσουν και να του εξηγήσουν το όνειρο, διότι οι Βαβυλώνοι θεωρούσαν όλα τα όνειρα θείας προελεύσεως και απέδιδαν μεγάλη σημασία στα όνειρα. Αλλά κανείς από τους μάγους και από τους σοφούς της Βαβυλώνος
δεν μπόρεσε να εξηγήσει το όνειρο και κινδύνευσαν όλοι να εκτελεστούν από τον οργισμένο βασιλέα. Τότε ο Θεός φώτισε τον προφήτη Δανιήλ και ανέφερε και εξήγησε το τρομερό όνειρο στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Μέσα σε αυτό το όνειρο, αδελφοί μου, παρουσιάζεται η εξέλιξη της ιστορίας από την εποχή του Ναβουχοδονόσορος και του προφήτου Δανιήλ μέχρι τον έσχατο καιρό. Παρουσιάζονται αλληλοδιαδόχως οι μεγάλες πολιτικές καταστάσεις του κόσμου και έχει το όνειρο αυτό πολύ εσχατολογική σημασία. Αναφέρονται πράγματα λίαν χαρακτηριστικά των μεγάλων καταστάσεων που επεκράτησαν από την εποχή του Ναβουχοδονόσορος και του Δανιήλ μέχρι σήμερα και θα επικρατήσουν μέχρι συντελείας του κόσμου. Μέσα στο όνειρο αυτό αναφέρονται οι μεγάλες βασιλείες του κόσμου και η βασιλεία που είναι υπεράνω όλων των βασιλειών και συντρίβει όλες τις βασιλείες του κόσμου, η βασιλεία του Χριστού. Θα διαβάζω, όπως σας είπα, τμηματικώς και θα προσπαθώ να εξηγώ και θα προσέχετε με όλη την ένταση της προσοχής σας. «Εν το έτη το δευτέρο της βασιλείας Ναβουχοδονόσορ, εν υπνιάστη Ναβουχοδονόσορ εν ύπνιο, και εξέστη το πνεύμα αυτού, και ο ύπνος αυτού εγένετο από αυτού. Κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος, του μεγάλου βασιλέως της Βαβυλωνίας, ονειρεύτηκε ο Ναβουχοδονόσορ όνειρο, φοβερό όνειρο, και ταράχθη το πνεύμα του και έφυγε ο ύπνος από αυτόν, καθώς αγωνιούσε να ενθυμηθεί το όνειρο που είδε. Έφυγε ο ύπνος και το όνειρο λησμόνησε και τον ύπνο του έχασε ο μεγάλος βασιλιάς της Βαβυλώνος. Και είπε ο βασιλεύς, καλέσε τους επαϊδούς και τους μάγους και τους φαρμακούς και τους χαλδαίους, του αναγγείλε το βασιλεί το ενύπνιον αυτού, και ήλθον και έστησαν ενώπιον του βασιλέως. Εξέδωκε διαταγή ο βασιλεύς να καλέσουν όλους τους εξορκιστάς και τους μάγους και τους μάντης και τους σοφούς της Χαλδαίας για να αναγγείλουν στο βασιλιά το όνειρό του που το είχε λησμονήσει. Και ήλθαν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνος που προσπαθούσαν προλήψεις και δυσιδαιμονίες να παρουσιάσουν με επιστημονικό τρόπο και γι' αυτό θεωρούνται σοφοί, και ήλθαν όλοι αυτοί και εστάθησαν ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν αυτής ο βασιλεύς, «Ινυπνιάστην και εξέστη το πνεύμα μου του γνώνε το ενύπνιον. Είδα όνειρο», είπε ο βασιλιάς του σοφούς, «και ταράχθη το πνεύμα μου και με κατέλαβε αγωνία να ενθυμηθώ το όνειρο και να εξηγήσω το όνειρο, να γνωρίσω τη σημασία του». Και ελάλησαν οι Χαλδαίοι το βασιλεί Συριστή, «Βασιλεύ,
εις τον αιώνα ζήθη. Συ υπόν το ενύπνιον της πεσή σου και την σύγκρισιν αναγγελούμεν. Οι σοφοί της Χαλδαίας είπαν στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα στην αραμαϊκή γλώσσα: «Βασιλεύ εις τον αιώνα ζήθη, βασιλιά να ζεις αιωνίως». Έτσι χαιρετούσαν και έτσι εύχονταν στους βασιλείς της Ανατολής οι άνθρωποι. «Συ να μας πεις το όνειρο», να πεις το όνειρο σε εμάς τους δούλους σου και εμείς θα σου πούμε την ερμηνεία. Αλλά ο βασιλιάς είχε λησμονήσει το όνειρο και δεν ήθελε μόνο την ερμηνεία, ήθελε και το όνειρο να του πούν. Περίεργος άνθρωπος. Απεκρίθη ο βασιλεύς της Χαλδαίης: «Ο λόγος απε μου απέστη, εάν μη γνωρίσει τέμι το ενύπνιον και την σύγκριση αυτού, εις απώλεια νέσεστε και οι οίκοι ημών διαρπαγίσονται». Αποκρίθηκε ο βασιλιάς και είπε στους Χαλδαίους, τους σοφούς: «Το πράγμα έφυγε από μένα, λησμόνησα το όνειρο. Εάν δεν μου πείτε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα θανατωθείτε όλοι και οι περιουσίες σας και τα σπίτια σας θα δημευθούν». Οι βασιλείς του αρχαίου κόσμου ήσαν απόλυτοι μονάρχες. Είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου. Αυθερέτως αφαιρούσαν τη ζωή των ανθρώπων χωρίς να δώσουν σε κανένα λόγο και αφαιρούσαν τις περιουσίες των ανθρώπων επίσης. Θα μου πείτε, λέει, και το όνειρο και την ερμηνεία. Αλλιώς και εσείς θα εκτελεστείτε και οι περιουσίες σας θα διαρπαχθούν. «Εάν δε το ενύπνιον και την σύγκριση αυτού γνωρίσει τέμι, δώματα και δωρεάς και τιμήν πολλήν λείψεστε παρεμού, πλην το ενύπνιον και την σύγκριση αυτού απαγγειλατέμι. Εάν όμως μου αναφέρετε το όνειρο που είδα και το εξηγήσετε, τότε θα σας δώσω δώρα πολύτιμα και μεγάλη τιμή θα σας δώσω. Λοιπόν, να μου υπείτε το όνειρο και την ερμηνεία του». Απεκρίθησαν δεύτερον και είπαν: «Ο βασιλεύς υπάτω το ενύπνιον της πεσίν αυτού και την σύγκριση αυτού απαγγελούμεν». Οι ταλέποροι σοφοί επανέλαβαν τον ίδιο λόγο: «Συ ο βασιλεύς να πεις σε εμάς τους δούλους σου το όνειρο και εμείς θα σου πούμε την ερμηνεία του όνειρου». Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπεν: «Επαληθείας είδα εγώ», όσο μιλούν οι δικτάτορες, «επαληθείας είδα εγώ ότι καιρόν ημείς εξαγοράζεται, καθότι είδετε ότι απέστη απ' εμού το ρήμα. Εάν ουν το ενύπνιον μη αναγγείλητέμι, είδα ότι ρήμα ψευδές και διεφθαρμένων συνέθεστε υπήν ενωπιών μου, έως σου ο καιρός παρέλθει. Το ενυπνιόν μου υπατέμι και γνώσομαι ότι την σύγκριση αυτού αναγγελείτε μη». Είπε ο βασιλιάς στους σοφούς Χαλδαίους: αληθινά ξέρω εγώ ότι εσείς προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο, διότι ξέρετε ότι ελισμόνησα το όνειρο και κοιτάζετε να κερδίσετε χρόνο
Μήπως παραιτηθώ από την αξίωση να μου αναφέρετε και να μου εξηγήσετε το όνειρο και γλιτώσετε από την θανατική εκτέλεση. Εάν λοιπόν δεν μου υπείτε το όνειρο, ξέρω ότι λόγος ψευδής και απατηλός έχει συμφωνηθεί για να λεχθεί προς εμένα από σας έως ότου περάσει ο καιρός. Κάνατε συμφωνία, λέει, να μου πείτε ψεύτικο λόγο, να δώσετε μια ψεύτικη εξήγηση. Το ενύπνιόν μου υπατέμει και γνώσομαι ότι την σύγκριση αυτού αναγγελείται με. Για να πιστώ ότι θα μου εξηγήσετε σωστά το όνειρο, πρώτα θα μου πείτε ποιο ήταν το όνειρο. Αλλιώς ξέρω θα με κοροϊδέψετε. Έχετε συμφωνήσει να δώσετε μια οποιαδήποτε ερμηνεία και να με κοροϊδέψετε. Οι βασιλιάδες νομίζουν ότι τα πάντα είναι δυνατά. Νόμιζε ο βασιλιάς ότι ήταν δυνατόν να και ήταν υποχρεωμένοι οι άνθρωποι οπωσδήποτε να του πούν το όνειρό του. Απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι ενώπιον του βασιλέως και λέγωσιν, ουκέστην άνθρωπος επί της ξηράς, ώστις το ρήμα του βασιλέως δινήσετε γνωρίσε, καθότι πας βασιλεύς μέγας και άρχων, ρήματι ούτων ούκε περωτά επαϊδών μάγων και Χαλδαίων, ότι ο λόγος ον ο βασιλεύς επερωτά βαρύς και έτερος ουκέστην ως αναγγελία αυτών ενώπιον του βασιλέως, αληθεοί ον ουκέστην η κατοικία με τα πάση σαρκός. Πολύ ωραία απήντησαν οι σοφοί στο βασιλιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη, είπαν, ο οποίος μπορεί να γνωρίζει το πράγμα του βασιλέως, το όνειρο που είδε ο βασιλεύς. Κανείς βασιλιάς και κανείς άρχων δεν ερωτάει ποτέ τέτοιο πράγμα που ερωτάς εσύ, του είπαν. Αυτό το πράγμα που ερωτάς εσύ ο βασιλεύς είναι δύσκολο πράγμα και δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να σου το φανερώσει παρά μόνον οι θεοί, οι οποίοι δεν κατοικούν με τους ανθρώπους, είναι πολύ ψηλά. Οι ιδωλολάτρες ήταν, πίστευαν σε πλήθος θεών, αλλά είχαν την ορθή ιδέα ότι οι θεοί είναι πολύ ψηλά, δεν είναι μαζί με τους ανθρώπους. Όπως λέμε και εμείς, Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, γεννηθείτε το θέλημά σου επί της γης. Εμείς οι άνθρωποι μικροί και ταπεινοί, ο Θεός είναι υψηλός, κατοικεί στους ουρανούς, και τη βεβαίως στην πραγματικότητα ο αληθινός Θεός ευρίσκεται πανταχού παρών και γεμίζει με την παρουσία του τα σύμπαντα. Δεν συγκινήθηκε ο υπερήφανος βασιλιάς από την συνετή απάντηση των σοφών Χαλδαίων και οργίστη. Τότε ο βασιλεύς εν θυμώ και οργή είπεν απολέσε πάντα στους σοφούς Βαβυλώνος. Θυμωμένος και οργισμένος ο βασιλεύς Ναφωγωθονόσορ διέταξε να εκτελέσουν, να θανατώσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνος. Πόσο σκληροί ήταν οι άρχοντες στην αρχαία εποχή. Να φανταστείτε, αδελφοί μου, στις αρχαίες εποχές, όταν πέθαινε ένας βασιλιάς, έθαπταν μαζί του ζωντανούς πλήθος ανθρώπων για να υπηρετούν δήθεν το βασιλιά με τα θάνατον. Από πόσα μεγάλα δεινά μας απείλαξε ο χριστιανισμός. Έδωκε διαταγή
να θανατωθούν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνος. Και το δόγμα εξήλθε και οι σοφοί απεκταίνοντο και ζήτησαν Δανιήλ και τους φίλους αυτού ανελήν. Εξεδόθη το διάταγμα και ετέθη εις εφαρμογήν. Συλλαμβάνονταν οι σοφοί και εθανατώνοντο. Άρχισε η θανάτωσης των σοφών. Ανεζήτησαν τότε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους του, τους τρεις πέδας, οι οποίοι επίσης εορτάζουν σήμερα, τον Αζαρία, τον Ανανία και τον Μισαήλ, για να τους εκτελέσουν και αυτούς ως σοφούς. Τότε Δανιήλ απεκρίθη βουλήν και γνώμην του Αριόχτου αρχιμαγείρο του βασιλέως, ως εξήλθεν ανερήν του σοφούς Βαβυλώνος. Τότε ο Δανιήλ ο προφήτης είπε, μετήλθε μίαν συνετήν μέθοδον, απίφθινε συνετό λόγο στον Αριόχ που ήταν ο αρχιμάγειρος, ο αρχισωματοφύλακας λέει το εβραϊκό του βασιλέως. Είχε μεγάλη θέση κοντά στο βασιλιά ο Αριόχ, ήταν ο αυλάρχης θα λέγαμε, και αυτός είχε λάβει την εντολή να εκτελέσει τους σοφούς. Σε αυτόν απευθύνθηκε με σύνεση ο Δανιήλ και είπε, άρχον του βασιλέως, βασιλικέ άρχοντα Αριόχ, περί τίνος εξήλθην η γνώμη η ανεδής εκ προσώπου του βασιλέως, ποια είναι η αιτία και ο βασιλεύς εξέδωκε τόσο σκληρή διαταγή? Εγνώρισε δε ο Αριόχ το ρήμα του Δανιήλ. Τότε ο Αριόχ, ο αυλάρχης, έκαμε γνωστό στον Δανιήλ το πράγμα, ότι δηλαδή ο βασιλιάς είδε όνειρο, δεν μπόρεσε κανείς από τον σοφού να το αναφέρει και να το εξηγήσει, και γι' αυτό ο βασιλιάς διέταξε σφαγή όλων των σοφών. Και Δανιήλ εισήλθε και εξίωσε τον βασιλέα, όπως χρόνον δω αυτό και την σύγκριση αυτού αναγγείλει το βασιλεί. Μετά τον Αριόχ, ο Δανιήλ, έχοντας θάρρος μες στην καρδιά του από το Θεό, μπήκε στο ανάκτορο τον Αβουχοδονόσορος για να μιλήσει προσωπικώς με τον βασιλέα, και ζήτησε χρόνο, προθεσμία. Θα μου δώσεις προθεσμία, είπε, και θα αναφέρω εγώ το όνειρο που είδες και την εξήγηση του όνειρου θα δώσω. Μετά τον βασιλιά, ο προφήτης, ο Δανιήλ, απευθύνθηκε στους τρεις συντρόφους του, τους τρεις νέους, τον Αζαρία, τον Μικαήλ και τον Ανανία, και εισήλθε Δανιήλ εις τον οίκον αυτού, και το Ανανία και το Μισαήλ και το Αζαρία της φίλης αυτού το ρήμα εγνώρισε. Είπε την υπόθεση στους τρεις φίλους του, και εκτιρμούς εζήτων παρά του Θεού του ουρανού υπέρ του μυστηρίου τούτου, και έπεσαν σε προσευχή όλοι, ο Δανιήλ και οι τρεις πέδες, και παρακαλούσαν τον ευσπλαχνικό Θεό του ουρανού να διαλευκάνει το μυστήριο, όπως αν μη απόλλονται Δανιήλ και οι φίλοι αυτού μετά των επιλείπων σοφών Βαβυλώνος, να διαλευκάνει ο Θεός το μυστήριο για να μην θαλατωθούν ο Δανιήλ και οι τρεις πέδες και οι λοιποί σοφοί της Βαβυλώνος. Προσευχήθηκαν ο Δανιήλ και οι τρεις πέδες και η προσευχή τους εισακούστηκε, και εκ των προτέρων ο Δανιήλ είχε την πληροφορία ότι θα εισακουόταν η προσευχή του.
ήταν μεγάλος προφήτης. Γι' αυτό πήγε πρώτα στο βασιλιά και του είπε, δώσ' μου προθεσμία και θα διαλευκανθεί το μυστήριο. Εμείς οι ταλέμποροι προσευχόμεθα και ούτε πρώτης προσευχής ούτε μετά την προσευχή έχουμε την πεποίθηση ότι θα εισακωστεί ένα αίτημά μας. Είμαστε μικροί, αδύνατοι άνθρωποι, αδύνατη η πίστη μας, αδύνατη η προσευχή μας. Γι' αυτό εμείς να λέμε εκείνο που έλεγε εκείνος ο άνθρωπος που είχε συνείδηση της ολιγοπιστίας του. Πιστεύω Κύριε βοήθη μου τη απιστία. Πιστεύω Κύριε, αλλά δεν πιστεύω. Λίγο πιστεύω, πρόσθες πίστην. Τότε το Δανιήλ εν οράματι της νυχτός το μυστήριο να απεκαλύφθη. Μετά την προσευχή είδε όραμα ο Δανιήλ. Τη νύχτα, όχι όνειρο όπως ένα Ναβουχοδονόσορ, όραμα. Με άλλο τρόπο μίλησε ο Θεός τον Ναβουχοδονόσορα και με άλλο μίλησε στο Δανιήλ. Στον Ναβουχοδονόσορα μίλησε με όνειρο. Στο Δανιήλ μίλησε με τρόπο ανώτερο. Εν εγρηγόρση τη νύχτα είδε όραμα ο προφήτης Δανιήλ. Και με το όραμα αυτό διαλευκάνθηκε το μυστήριο. Φανερώθηκε το όνειρο του βασιλέως και η ερμηνεία του ονείρου. Τότε έπεσε σε προσευχή ο Δανιήλ και ευχαρίστησε το Θεό. Ακούστε τη σύντομη προσευχή του προφήτου Δανιήλ, για να ξέρουμε κι εμείς πώς να προσευχόμεθα. Περιέχει πολλές προσευχές η Αγία Γραφή, που είναι υποδείγματα προσευχής για μας τους πιστούς. «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένων από το αιώνος και έως του αιώνος, ότι η σοφία και η σύνεση αυτού εστί, και αυτός αλλοιεί καιρούς και χρόνους, καθιστά βασιλείς και μεθιστά, διδού σοφίαν τη σοφής και φρόνησιν της ειδώσει σύνεσιν. Αυτός αποκαλύπτει βαθέα και απόκριφα, γινώσκον τα εν το σκότι και το φως με ταυτού εστί. Συ ο Θεός των πατέρων μου εξομολογούμε και ενώ ότι σοφίαν και δύναμην δεδοκάσμη και νυν εγνωρισάσμη αηξιώσαμεν παρασού και το όραμα του βασιλέως εγνωρισάσμη». Εξηγώ την προσευχή. Να είναι το όνομα του Θεού ευλογημένο, δοξασμένο σ' όλους τους αιώνας, διότι η σοφία και η σύνεσις, η φρόνησης ανήκουν στο Θεό, προέρχονται από το Θεό. Αυτός ο Θεός μεταβάλλει χρόνους και καιρούς, μεταβάλλει καταστάσεις, καθιστά βασιλείς και μεθιστά, εγκαθιστά στους θρόνους βασιλείς και τους παραμερίζει κατόπιν, ενθρονίζει και εκθρονίζει, αναβιβάζει και καταβιβάζει, δίδει σοφία στους σοφούς και φρόνηση σε αυτούς που αγαπούν τη σύνεση, τη φρόνηση. Αν αγαπάς τη φρόνηση, σου δίδει φρόνηση. Αν ζητείς σοφία, σου δίνει σοφία. Αυτός ο Θεός αποκαλύπτει, φαλερώνει βαθέα και απόκρυφα, δύσκολα, κατάληπτα πράγματα, μυστήρια.
διότι γνωρίζει όλα όσα είναι στο σκότος. Μαζί του είναι το φως, το άπλετο φως, και βλέπει τα πάντα. Παντογνώστης είναι, πάνσοφος είναι. Σε σένα, Θεέ των Πατέρων, σήμερα είναι και η ορτή των Αγίων Πατέρων της Παλαιάς Διαθήκης, των Προπατώρων. Σε σένα, Θεέ των Πατέρων μου, αναπέμπω δοξολογίαν και ένων, διότι σοφίαν και δύναμη μου έδωκες και τώρα έκαμπες γνωστά σε μένα αυτά που παρακαλέσαμε ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες για να μας γνωρίσεις. Μας έκαμες γνωστό το όραμα του βασιλέως, το ενύπνιο που είδε ο βασιλιάς. Και ήλθε Δανιήλ προς Αριόχ, όν κατέστησε ο βασιλεύς απολέσε τους σοφούς Βαβυλώνος, και είπεν αυτό, τους σοφούς Βαβυλώνος μη απολέσεις. Εισάγαγε δε με ενώπιον του βασιλέως και την σύγκριση το βασιλεί απαγγελώ. Σηκώθηκε από την προσευχή ο Δανιήλ και πήγε στον Αριόχ, τον αυλάρχη. Και τι του είπε? Ο πρώτος λόγος που του είπε είναι λόγος ευσπλαχνίας, ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους. Τους σοφούς Βαβυλώνος μη απολέσεις. Είχε λάβει ο Αριόχ εντολή να εκτελέσει τους σοφούς. Μη εκτελέσεις, λέει, τους σοφούς της Βαβυλώνος. Να μη εισαγάγησεις στο ανάκτορο να ειδώ το βασιλιά και θα του εξηγήσω το όνειρό του. Βλέπετε, εξαιτίας του Δανιήλ εσώθησαν οι σοφοί της Βαβυλώνος. Εξαιτίας των Αγίων σώζεται κόσμος πολλής. Εξαιτίας του Παύλου σώθηκαν από το ναυάγιο, ενθυμίστε, όλοι όσοι πήγαιναν στη Ρώμη. Έτσι εξαιτίας των Αγίων σώζονται πολλοί. Τότε ο Αριόχεν σπουδή εισήγαγε τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπεν αυτό. Έδρικα άνδρα εκ των ιών της εκβαλουσίας της Ιουδαίας όσοι στο σύγκριμα του βασιλεί αναγγελεί. Αμέσως ο Αριόχ, γεμάτος χαρά, διότι θα ευχαριστούσε το βασιλέα, κόλακες είναι κατά κανόνα η αυλική, έσπευσε λοιπόν και είπε στο βασιλιά, βρήκα άνδρα από τους ανθρώπους της εχμαλουσίας του Ιουδαίους, ο οποίος θα εξηγήσει σε σένα βασιλιά μου το όνειρό σου. Βρήκα άνθρωπο. Μόνος τον παρουσιάστηκε ο Δανιήλ. Δεν ερεύνησε για να βρει, αλλά ήθελε να κάνει εκδούλευση στο βασιλιά. Έτσι είναι, κόλακες είναι αυτοί που είναι κοντά στους άρχοντες. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε το Δανιήλ, ού το όνομα Βαλτάσαρ, ήδη να σε με αναγγείλε το ενύπνιον ο είδων και την σύγκριση αυτού. Είπε τότε ο βασιλιάς στο Δανιήλ, που είχε μετανομαστεί Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, όπως και οι τρεις παιδες είχαν μετανομαστεί Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ. Πράγματι, λέει, μπορείς να μου αναφέρεις το όνειρό μου? Έχεις αυτή τη δύναμη και να μου το εξηγήσεις? Τι απήντησε ο Δανιήλ? Δεν είπε μπορώ. Δεν απήντησε εγωιστικά όπως θα απαντούσε άλλος. Τι είπε? Το μυστήριον ο βασιλεύς επερωτά ουκ έστι σοφών μάγων επαϊδών γαζαρινών. Αναγγείλε το βασιλεί. Αυτό το μεγάλο πράγμα και δύσκολο που ζητάς βασιλιά δεν ανήκει στους μάγους και στους αστρολόγους και στους μάντες και στους σοφούς για να στο φανερώσουν. Υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Δεν ανήκει και σε μένα, σαν να λέει. Δεν μπορεί άνθρωπος
να ξέρει αυτά τα μυστικά πράγματα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι όνειρο είδες εσύ ο βασιλιάς. Μα αυτό δικαιολογούσε και τους άλλους σοφούς. Μιλούσε ταπεινά για τον εαυτό του και συγχρόνως δικαιολογούσε και τους άλλους σοφούς. Δεν είναι λοιπόν στη δύναμη ανθρώπου να γνωρίζει το μυστήριο. Αλλά έστι Θεός εν ουρανώ. Έστι Θεός εν ουρανώ. Υπάρχει Θεός στον ουρανό. Γι' αυτό υπάρχει και ουρανός. Γι' αυτό υπάρχουν άστρα. Γι' αυτό υπάρχουν γαλαξίες. Γι' αυτό δεν συγκρούνται τα άστρα. Γι' αυτό υπάρχει αρμονία στον ουρανό. Υπάρχει Θεός στον ουρανό. Αυτή είναι η φωνή του πιστού ανθρώπου. Και του απίστου ανθρώπου η φωνή είναι αυτή. Δεν υπάρχει Θεός. Είναι γελοί οι άπιστοι που βλέπουν τον ουρανό και λένε δεν υπάρχει Θεός. Μου διάβαζαν ευσεβείς σε άνθρωποι μερικά λόγια σχετικά με την ανοησία των αθέων. Τελευταίος από τους λόγους για την ανοησία των αθέων που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και τον συνεκράτησα ήταν αυτός ο λόγος ενός αθέου. Μα το Θεό, δεν υπάρχει Θεός. Έστι Θεός εν ουρανώ. Αποκαλύπτων μυστήρια, που φανερώνει μυστήρια. Και γνώρισε το βασιλεί Ναβουχοδονόσορ αδίγενέστε πεσχάτων των ημερών. Και ο Θεός με το όνειρο και με την εξήγηση που θα δοθεί κάνει γνωστό στο βασιλεί Ναβουχοδονόσορα τι θα συμβεί τους εσχάτους καιρούς. Το ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορα είχε εσχατολογική σημασία. Σημασία μέχρι το τέλος του κόσμου. Το ενυπνιόν σου και εωράσεις της κεφαλής σου επί της σκήτης σου τούτο εστί. Όταν ήσουν ξαπλωμένος βασιλιάς στο κρεβάτι σου και είχες δει σκέψεις, είδες αυτό το όνειρο. Διηγείται κατόπιν ο Δανιήλ το όνειρο που είδε ο βασιλιάς και ο βασιλιάς ενθυμείται και χαίρεται. «Συ βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου επί της σκήτης σου ανέβησαν τι διγενέστε με τα ταύτα και ο αποκαλύπτωρ μυστήρια εγνώρισε εσύ αδιγενέστε». «Συ βασιλιά», λέει, «πάνω στο κρεβάτι σου έκανε σκέψεις τι θα συμβεί κατόπιν». Ο Ναβουχοδονόσορο ήταν πανίσχυρος μονάρχης της Ανατολής. Είχε υποτάξει, είχε καταλύσει την Ασσυριακή αυτοκρατορία. Είχε κατατροπώσει τους Αιγυπτίους, είχε υποτάξει τους Ιουδαίους και απαγάγει εχμαλώτους στη Βαβυλώνα, είχε θριαμβεύσει. Και μετά από αυτούς τους θριάμβους έλεγε τι θα γίνει κατόπιν. Μετά από αυτές τις επιτυχίες τι θα συμβεί, θα έχω νέες επιτυχίες. Σκεπτόταν τα μετατάφτα, τα μέλλοντα. Και ο Θεός που φανερώνει μυστήρια εγνώρισε σε σένα βασιλιά τι θα συμβεί κατόπιν. Και μη δε ούκεν σοφία τη ουσίεν εμή παραπάντα στους ζώντας το μυστήριο τούτο απεκαλύφθη. Σε μένα, λέει ο Δανιήλ, δεν φανερώθηκε αυτό το μυστήριο. Δεν έγινε αυτή η αποκάλυψη από το Θεό επειδή εγώ είμαι σοφότερος από τους άλλους. Όχι, δεν είμαι εγώ σοφότερος από τους άλλους. Αλλά ο Θεός εφανέρωσε σε μένα αυτό το μυστήριο ένεκεν του την σύγκριση το βασιλεί γνωρίσε για να δώσω την εξήγηση του ονείρου σε σένα το βασιλιά ή να τους διολογισμούς της καρδίας σου γνώσ για να δεις τι σημαίνουν αυτά που σκέπτεσαι, τι θα ακολουθήσει στο μέλλον.
«Συ βασιλέφε θεώρης, συ βασιλιά έβλεπες», λέει. Είχε προσιλώσει όλη την προσοχή του σε μια εικόνα που έβλεπε κατά το όνειρό του ο Ναβουχοδονόσορ. Και ειδού εικόν μία, και να, μια εικόνα, ένα άγαλμα. Μεγάλη εικόνα εκείνη, μεγάλο άγαλμα, κολοσιαίων. Και η πρόσωψης αυτής υπερφερής, το πρόσωπο είναι το παμέγεθες, θεόρατον. Η μορφή έλαμπε, ήταν τρομερά εντυπωσιακή. Εστώσα προπροσώπου σου και η όραση αυτής φοβερά. Ήταν ένα εξαίσιο ενύπνιο, μια εξαίσια εικόνα την οποία είδε. Ένα άγαλμα κολοσσός που έλαμπε και ακτινοβολούσε και προκαλούσε τρόμο. Εικόν εις η κεφαλή Χρυσίου Χριστού, εχείρες και το στήθος και η βραχίωνας αυτής αργυρή, η κοιλία και η μυρή χαλκή, εκ νήμε σιδερέ, οι πόδες μέρος τι σιδηρούν και μέρος τι οστράκινουν. Πρωτότυπο άγαλμα. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο άγαλμα στην πραγματικότητα σαν αυτό που είδε ο Ναβουχοδονόσορ στο όνειρό του. Η κεφαλή του αγάλματος ήταν χρυσή, από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος και τα χέρια ήταν από άργυρο, από ασίμι. Η κοιλιά και η μυρή ήταν από χαλκό. Οι κνήμες ήταν από σίδερο. Τα πόδια ήταν από σίδερο και από πυλό λάσπη ανάμεικτα. Παράξενο, παράξενη μορφή, πολύ παράξενη μορφή. Εθεώρης έως σου ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών και πάταξε την εικόνα επί τους πόδας του σιδηρούς και οστρακίνους και ελέπτυνεν αυτούς εις τέλος. Έβλεπες, λέει, εσύ βασιλιά μου, του λέει ο Δανιήλ, ήσαν προσιλωμένος στην εικόνα, κοίταζες την εικόνα έκθαμβος, έως ότου ένας λίθος απεκόπη, απεστάστη από ένα όρος χωρίς χέρια. Δεν τον απέκοψαν χέρια το λίθο, αλλά αφεαυτού απεσπάστη ένας λίθος απεκόπη από ένα όρος και έπεσε πάνω στο άγαλμα, στη βάση, στα πόδια, και συνέτριψε τα πόδια, τα σιδερένια και τα πύληνα. Τα συνέτριψε τελείως, τα έκαμε σκόνη. Και αφού συνετρίβησαν τα πόδια, κατέρευσε και συνετρίβει όλο το άγαλμα. Τότε ελεπτύνθησαν εις άπαξ το όστρακον, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός και γένετο ο σήκον γιορτός από άλλονος θερινής. Και εξήρεν αυτά το πλήθος του πνεύματος και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και ο λίθος ο πατάξας την εικόνα εγεννήθη όρος μέγα και πλήρωσε πάσαν την υγήν. Τότε, λέγει, που έπεσε αστραπιαίος ο λίθος πάνω στα πόδια του αγάλματος, συγχρόνως ο πυλός, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός, ας τα ακούσουν οι χρυσοθύρες, αλλά δεν υπάρχουν εδώ χρυσοθύρες, όλα αυτά έγιναν σκόνη, κονιορτός, σαν τον κονιορτό που από το αλώνι το θερινό, όταν αλωνίζομαι το καλοκαίρι, υψώνεται κονιορτός, κορνιαχτός που λέμε. Και ένας ισχυρός άνεμος τα πήρε όλα αυτά που έγιναν σκόνη και τα εξαφάνισε και δεν ευρέθη ο τόπος τους.
Το άγαλμα εξαφανίστηκε. Ο λίθος που απεσπάστη από το βουνό, τι έγινε? Ο λίθος, λέγει, που χτύπησε και διέλυσε και έκαμε σκόνη και εξαφάνισε το άγαλμα, μεγάλωσε, μεγάλωσε, μεγάλωσε ο λίθος. Έγινε μεγάλο βουνό και γέμισε τη γη, σκέπασε τη γη. Τόσο μεγάλο βουνό έγινε. Όντως μεγαλειώδες, μεγαλειωδέστατο όραμα. Τούτο εστί το ενύπνιον και την σύγκριση αυτού ερούμεν ενώπιον του βασιλέως. Βασιλιά μου, αυτό είναι το όνειρο που είδες. Τώρα θα σου πούμε, μιλάει εξ ονόματος και των τριών παιδών, γιατί προσευχήθηκαν για την εξήγηση του ονείρου οι τρεις παιδες. Τώρα θα σου πούμε την εξήγηση του ονείρου. Για προσέχετε, αδελφοί, την εξήγηση. Συ βασιλεύ, βασιλεύς βασιλέων, ο Θεός του ουρανού έδωκε βασιλείαν ισχυράν και κρατεάν και έντιμον. Συ βασιλιά μου, είσαι βασιλιάς των βασιλιάδων, υπεράνω όλων των βασιλιάδων της γης. Ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς την εποχή εκείνη. Ήταν τότε η Βαβυλώνα, όπως είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κρατεότερη δύναμη του κόσμου. Σε σένα ο Θεός του ουρανού, δεν το κολάκευσε, δεν του είπε έχεις αφέ αυτού την δύναμη και την εξουσία, όχι. Σε σένα ο Θεός του ουρανού έδωκε την βασιλείαν, βασιλείαν ισχυράν και δυνατήν και ένδοξον. Να μην νομίζουν οι άρχοντες ότι έχουν αφ' αυτόν την εξουσία και τη δόξα. Ευδοκεί ή παραχωρεί ο Θεός να έχουν αυτά τα πράγματα. Εν παντή τόπο όπου κατοικούσιν η γη των ανθρώπων, θηρίατε αγρού και πετεινά ουρανού και ηχθείας της θαλάσσης, έδωκεν εν τη χειρί σου και κατέστησε σε Κύριον πάντων, σύ η κεφαλή η χρυσή. Σε κάθε τόπο, λέγει, ο Θεός υπέταξε κάτω από σένα τα θηρία του αγρού, ποιητικές εκφράσεις, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης. Είσαι Κύριος πάντων εδώ πάνω στη γη. Σύ είσαι η χρυσή κεφαλή. Εξήγησε ποια είναι η χρυσή κεφαλή του αγάλματος. Ήταν χρυσή κεφαλή ο Ναβουχοδονόσορ και η βασιλεία του, διότι ήταν βασιλεία με μεγάλο πλούτο. Πολύ μεγάλο πλούτο είχε η βασιλεία των Βαβυλωνίων. Και ο πίσω σου αναστήσεται βασιλεία ετέρα ήτων σου. Μετά από σένα θα παρουσιαστεί άλλη βασιλεία, λέει, κατώτερη από τη δική σου. Η δική σου βασιλεία είναι το χρυσάφι. Η άλλη βασιλεία που έρχεται κατόπιν θα είναι το ασίμι. Και βασιλεία τρίτη. Παραμερίζεται η δεύτερη βασιλεία, έρχεται τρίτη βασιλεία, η οποία είναι ο χαλκός, συμβολίζεται από το χαλκό. Η κυριεύση πάσης της γης, η οποία θα επεκταθεί σε όλη τη γη στην γνωστή οικομένη, θα εξαπλωθεί πολύ. Και βασιλεία τετάρτη, θα παραμεριστεί η τρίτη βασιλεία και θα εμφανιστεί τετάρτη βασιλεία, ή της έστε ισχυρά ο σίδηρος. Θα είναι ισχυρή βασιλεία και σκληρή βασιλεία σαν τον σίδηρο. Ον τρόπον ο σίδηρος λεπτύνει και δαμάζει πάντα, ούτως πάντα λεπτυνεί και δαμάσει. Όπως ο σίδηρος κατατεμαχίζει και συντρίβει και δαμάζει και υποτάσσει τα πάντα και τα κάνει σκόνη,
Έτσι αυτή η τετάρτη σιδηρά βασιλεία θα συντρίψει, θα κονιορτοποιήσει, θα δαμάσει, θα υποτάξει τα πάντα. Πολύ δυνατές εκφράσεις. Και ό,τι είδες τους πόδας και τους δακτύλους μέρος μεν και ως τράκυρον μέρος δε τη σιδηρούν, βασιλεία διηρημένη έστε. Μετά την τετάρτη βασιλεία, άλλη βασιλεία. Είδες, λέει, τα πόδια, ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ανάμεικτα σίδηρος και πυλός. Είναι μια βασιλεία διηρημένη που δεν έχει συνοχή, ενότητα εσωτερική, ουσιαστική, συνομοσπονδία κρατών. Και από τις ρίζες της σιδράς έστε εν αυτή. Έχει από τη ρίζα, από τη σιδρά βασιλεία, εν μέρη είναι ισχυρά, εν μέρη όμως. Ον τρόβλων είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων το οστράκο και οι δάκτυλοι των ποδών μέρος μεν τη σιδρούν, μέρος δε τη οστράκινων, μέρος τη της βασιλείας έστε ισχυρών και από αυτής έστε συντριβόμενων. Μέρος από αυτή τη βασιλεία θα είναι ισχυρό όπως ο σίδηρος και μέρος θα είναι αδύνατο, εύθραυστο, θα συντρίβεται, θα διαλύεται όπως ο πυλός. Ό,τι είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων το οστράκο, συμμυγείς έσονται ερσπέρματι ανθρώπων κιού και έσονται προσκολόμενοι ούτως μετά τούτου, καθώς ο σίδηρος ούκ αναμείγνεται μετά το οστράκο. Ακούτε τι λέει. Είδες, λέει, ανάμεικτο το σίδηρο με τον πυλό. Έτσι οι άνθρωποι θα είναι ανάμεικτοι, συγκολόμενοι και ουσιαστικά ασυγκόλητοι. Όπως στην πραγματικότητα δεν ενώνεται ο σίδηρος με τον πυλό, έτσι δεν θα ενωθούν οι ισχυροί με τους αδυνάτους σε αυτή τη βασιλεία. Θα συγκολώνται ασυγκολήτως, δεν θα έχουν εσωτερική ενότητα και συνοχή. Αφήνει τώρα τις κοσμικές βασιλείες, την πρώτη, τη δευτέρα, την τρίτη, την τετάρτη και την πέμπτη, την ανάμεικτη, που δεν έχει ενότητα, που είναι συγκόλησης ασυγκολήτων στοιχείων, ανάμειξης στοιχείων που δεν αναμειγνύονται στην πραγματικότητα. Και έρχεται στην ευλογημένη βασιλεία του Χριστού και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων. Γενικώς ομιλεί, δεν ορίζει ορισμένη χρονολογία. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν. Θα εγείρει ο Θεός του ουρανού άλλην βασιλείαν, ήτις εις τους αιώνας σου διαφθαρίσετε, η οποία ουδέποτε θα καταστραφεί. Και η βασιλεία αυτού λαό ετέρω ούχ υποληφθήσετε. Η βασιλεία αυτή δεν θα παραδοθεί σε άλλων λαών. Η βασιλεία αυτή δεν θα δώσει τη θέση της σε άλλη βασιλεία. Θα είναι αιώνια βασιλεία. Οι βασιλείες των ανθρώπων είναι προσωρινές. Η βασιλεία του Θεού και Χριστού είναι αιωνία. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που λένε ότι η Εκκλησία κατελήφθη, η αλήθεια εχάθη και επί αιώνες δεν υπήρχε Εκκλησία και Βασιλεία Χριστού. Λεπτινή και λυκμίση πάσας τας βασιλείας και αυτή αναστήσεται εις τους αιώνας. Αυτή η βασιλεία η υπέροχη θα κάνει σκόνη, θα λυκμίσει, θα λυχνίσει σαν το άχυρο ούλες τις βασιλείες.
και θα ζήσει εις τους αιώνας. Ον τρόπον είδες ότι από όρους ετμήθη λίθος άνευ χειρών και λέπτυνε το όστρακο των σίδρων, των χαλκών, των άργυρων, των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας εγνώρισε το βασιλιά διγενέστε μετά τα αυτά και αληθινών το ενύπνιον και πιστή η σύγκριση αυτού. Όπως είδες ότι από το όρος απεκόπη λίθος χωρίς ανθρώπινα χέρια, χωρίς να μεσολαβήσουν ανθρώπινα χέρια, απεκόπη αφεαυτού και έκανε σκόνη τον πυλό, τον σίδηρο, τον χαλκό, τον άργυρο, το χρυσό, ο Θεός ο Μέγας, ο Παντοδύναμος έκαμε γνωστά στο βασιλιά αυτά που πρόκειται να γίνουν μετά τα αυτά μέχρι συντελείας του κόσμου, και το όνειρο είναι αληθινό, είναι από το Θεό αυτό το όνειρο, είναι όνειρο με μεγάλη σημασία και πιστή η σύγκριση αυτού και η εξήγησή του είναι αληθινή, αξιόπιστη. Συγκλονίστηκε, συγκινήθηκε αυτό το θηρίο της Αβύσσου ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, και τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και το Δανιήλ προσεκίνησε και Μανά και Ευωδίας είπε σπίσε αυτό. Τότε λέγει ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσε στα πόδια του Δανιήλ και τον προσκύνησε. Δεν είναι η εξουσία η κοσμική ανώτερη, είναι η πνευματική εξουσία ανώτερη. Δεν είναι ο βασιλιάς ανώτερος, είναι ο προφήτης και ο Άγιος, ο χαρισματούχος ανώτερος. Σοριάστηκε ο μεγάλος βασιλιάς της Ανατολής μπροστά στα πόδια του προφήτου και τον προσκύνησε. Θυμάστε τι λέει ο Θεός σε ένα πιστό του δούλο στην Αποκάλυψη. Θα κάμω, λέει, και τους εχθρούς σου να έρθουν να πέσουν στα πόδια σου και να σε προσκυνήσουν για να σου δείξω ότι σε αγαπώ. Για να δείξει ο Θεός πόσο αγαπάει και πόσο τιμάει τους πιστούς δούλους του, όπως ήταν ο Δανιήλ, έκαμε και αυτόν τον υπερόπτη, τον πανίσχυρο βασιλιά της Βαβυλώνος να σοριαστεί στα πόδια του Δανιήλ και να τον προσκυνήσει. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι δεν επιτρέπεται να προσκυνούμε Αγίους? Προσκυνούμε τους Αγίους όχι ως Θεό αλλά ως φίλους του Θεού. Αλλιώς προσκυνούμε το Θεό. Δίνουμε λατρευτική προσκύνηση στο Θεό και αλλιώς τους Αγίους, τιμητική προσκύνηση στους Αγίους. Διέταξε να γίνουν και θυσίες ενώπιον του Δανιήλ προς τιμήν του Θεού του Δανιήλ. Και έκαμε και ομολογία ο Ναβουχοδονόσορ για το Θεό του Δανιήλ. Τι κάνει ο Θεός όταν θέλει? Έβαλε αυτό το θηρίο της Αβύσσου να ανοίξει το στόμα του και να κάνει ομολογία για το Θεό μας. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, είπε το Δανιήλ, επαληθείας ο Θεός ημών, αυτός εστί Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων, και αποκαλύπτων μυστήρια, ότι η δυνήθης αποκαλύψε το μυστήριον τούτο. Αληθινά, είπε ο Ναβουχοδονόσορ στο Δανιήλ, αληθινά ο ειδικός σας Θεός είναι Θεός των Θεών, υπέρτατος Θεός, ύψιστος Θεός και Κύριος των βασιλέων, είναι πάνω από μας τους βασιλείς, αφεντικό των βασιλιάδων, και αποκαλύπτει μυστήρια, φανερώνει μυστήρια, διότι ημπόρεσες
να φανερώσεις αυτό το μυστήριο, να φανερώσεις το όνειρό μου και να το εξηγήσεις. Και σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν προφήτες, οι προφήτες της Καινής Διαθήκης. Και σήμερα υπάρχουν βλέποντες, ορώντες, άνθρωποι που με το χάρισμα του Θεού βλέπουν και αποκαλύπτουν μυστήρια. Ευτύχησα να γνωρίσω αγίους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν με το χάρισμα του Θεού. Βλέπουν και τις σκέψεις του ανθρώπου και αποκαλύπτουν μυστήρια του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Πήγαν και άθεοι σε χαρισματούχα πρόσωπα και όταν τους απεκάλυψαν μυστήρια, μυστικά της ζωής των και άλλα μυστικά, έμειναν ενεοί, έκθαμβοι και είπαν: όντως υπάρχει Θεός, όντως ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, όντως υπάρχει Πνεύμα Άγιον, όντως υπάρχουν χαρισματούχοι και θαυματουργοί και θαύματα. Πίστευσαν άθεοι που είχαν στο βάθος τους κάποια ψυχική ευγένεια, κάποια καλή προαίρεση. Αν δεν έχει κανείς προαίρεση καλή, χίλια θαύματα να ειδεί, μυριάδες θαύματα να ειδεί. Δεν αλλάζει, είναι γεγονός. Ο Ναβουχοδονόσορ, παρότι ήταν μεγάλος εγκληματίας της ανθρωπότητος, ήταν καλύτερος από δικούς μας άρχοντες. Καλύτερος. Οι δικοί μας, ούτε σε αμαρτωλούς δρασοφόρους, ούτε σε αγίους καταδέχτηκαν ποτέ να κλείνουν λίγο και να φιλήσουν το χέρι τους. Είχε ψήγματα χρυσού μέσα του ο Ναβουχοδονόσορ. Ψήγματα χρυσού. Ετούτε εδώ έχουν λάσπη μέσα τους. Βόρβορο. Στη συνέχεια ο Ναβουχοδονόσορ έδωκε τιμή και δόξα και αξίωμα μεγάλο στο Δανιήλ αλλά και στους συντρόφους του, τους τρεις πέδας. Και μεγάλη είναι ο βασιλεύς των Δανιήλ. Εδόξασε ο βασιλιάς των Δανιήλ και δώματα μεγάλα και μεγάλα δώρα πολύτιμα και πολλά έδωκεν αυτό, έδωκε σε αυτόν και κατέστησε αυτόν επί πάσης χώρας Βαβυλώνος και τον έκαμε άρχοντα και εξουσιαστή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνος, στην πρωτεύουσα, και άρχοντα σατραπών επί πάντας τους σοφούς Βαβυλώνος και τον έκαμε κύριο όλων των σοφών της επαρχίας της Βαβυλώνος. Του έδωκε δόξα ανάλογη με τη δόξα που έδωκε άλλοτε ο Θεός στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, που τον έκανε δεύτερο βασιλιά, δεύτερο άρχοντα. Ο Δανιήλ δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τον εαυτό του, ενδιαφέρθηκε και για τους τρεις πέδας. Όταν του έδωκε εξουσία και τιμές ο βασιλιάς, ιτήσατο παρά το βασιλέως ζήτησε από το βασιλιά και κατέστησε επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος και διόρισε άρχοντες για τις υποθέσεις της Βαβυλώνος, τις κρατικές υποθέσεις, τους τρεις φίλους του, τον Σεδράφ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, τον Ανανία, τον Λαζαρία και τον Μισαήλ. Και Δανιήλ είναι εν τη αυλή του βασιλέως. Και ο Δανιήλ ήταν στην αυλή, στα ανάκτορα του βασιλέως, το δεύτερο πρόσωπο μετά το βασιλιά. Ο Θεός έδωκε το όνειρο στον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα,
όχι τόσο για να τιμήσει τον Ναβουχοδονόσορα, όσο για να τιμήσει τον Δανιήλ και τους τρεις πέδας. Οι άρχοντες είναι στα χέρια του Θεού, τους διαθέτει ο Θεός όπως θέλει, τους κάνει να σκέπτονται και να εργούν πολλές φορές για τη δόξα των πιστών του δούλων. Αδελφοί μου, αυτό ήταν το όραμα το οποίο, το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και η εξήγηση που έδωκε ο προφήτης Δανιήλ. Συντόμως τώρα, σε 5 λεπτά θα επιστήσουμε την προσοχή μας στο άγαλμα και στον λίθο που απεσπάστη άνευ χειρών από το όρος και συνέτριψε το άγαλμα. Η χρυσή κεφαλή είναι η βασιλεία των Βαβυλωνίων, πάμπλουτη βασιλεία. Το αργυρούν μέρος του αγάλματος, το στήθος του αργυρούν και τα χέρια τα αργυρά είναι η βασιλεία των Μηδοπερσών, η Μηδοπερσική βασιλεία που ήρθε μετά την Βαβυλωνιακή. 2 χέρια, 2 λαοί, Μίδη και Πέρσε, έγιναν μία βασιλεία, μία αυτοκρατορία. Η βασιλεία η Χάλκινη, λέει, η κοιλία και η μυρή σαν χάλκινη, είναι η βασιλεία των Ελλήνων, του μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Είχε μεγάλη έκταση και αυτή η βασιλεία. Απλώθηκε στην τότε γνωστή οικουμένη. Έχει και άλλες προφητείες για τον Μέγα Αλέξανδρο ο Δανιήλ. Καταπληκτικές προφητείες. Ο τράγος των Ελλήνων, λέει ο Αλέξανδρος, σαν αστραπή πέρασε απάνω από τον κόσμο και κατέκτησε τον κόσμο. Η βασιλεία η σιδηρά, αυτή που συντρίβει και κάνει σκόνη τα πάντα, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όντως αυτή ήταν σιδηρά αυτοκρατορία, με σιδηρά πειθαρχία και με σιδηρά σκληρότητα έπεσε στα πόδια του Δανιήλ και τον προσκύνησε. Δεν είναι η εξουσία η κοσμική ανώτερη, είναι η πνευματική εξουσία ανώτερη. Δεν είναι ο βασιλιάς ανώτερος, είναι ο προφήτης και ο Άγιος, ο χαρισματούχος ανώτερος. Σοριάστηκε ο μεγάλος βασιλιάς της Ανατολής μπροστά στα πόδια του προφήτου και τον προσκύνησε. Θυμάστε τι λέει ο Θεός σε ένα πιστό του δούλο στην Αποκάλυψη. Θα κάμω, λέει, και τους εχθρούς σου να έρθουν να πέσουν στα πόδια σου και να σε προσκυνήσουν, για να σου δείξω ότι σε αγαπώ. Για να δείξει ο Θεός πόσο αγαπάει και πόσο τιμάει τους πιστούς δούλους του, όπως ήταν ο Δανιήλ, έκαμε και αυτόν τον υπερόπτη, τον πανίσχυρο βασιλιά της Βαβυλώνος, να σοριαστεί στα πόδια του Δανιήλ και να τον προσκυνήσει. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι δεν επιτρέπεται να προσκυνούμε Αγίους? Προσκυνούμε τους Αγίους όχι ως Θεό, αλλά ως φίλους του Θεού. Αλλιώς προσκυνούμε το Θεό. Δίνουμε λατρευτική προσκύνηση στο Θεό. Και αλλιώς τους Αγίους. Τιμητική προσκύνηση στους Αγίους. Διέταξε να γίνουν και θυσίες ενώπιον του Δανιήλ, προς τιμήν του Θεού του Δανιήλ. Και έκαμε και ομολογία ο Ναβουχοδονόσορ για το Θεό του Δανιήλ.
τι κάνει ο Θεός όταν θέλει. Έβαλε αυτό το θηρίο της Αβύσσου να ανοίξει το στόμα του και να κάνει ομολογία για το Θεό μας. «Και αποκριθείς ο βασιλεύς», είπε το Δανιήλ, «επαληθείας ο Θεός ημών, αυτός εστί Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων, και αποκαλύπτων μυστήρια, ότι η δυνήθης αποκαλύψε το μυστήριον τούτο». «Αληθινά», είπε ο Ναβουχοδονόσορ στο Δανιήλ, «αληθινά ο ειδικός σας Θεός είναι Θεός των Θεών, υπέρτατος Θεός, ύψιστος Θεός και Κύριος των βασιλέων, είναι πάνω από μας τους βασιλείς, αφεντικό των βασιλιάδων, και αποκαλύπτει μυστήρια, φανερώνει μυστήρια, διότι εμπόρεσες να φανερώσεις αυτό το μυστήριο, να φανερώσεις το όνειρό μου και να το εξηγήσεις». Και σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν προφήτες, οι προφήτες της Καινής Διαθήκης, και σήμερα υπάρχουν βλέποντες, ορώντες άνθρωποι που με το χάρισμα του Θεού βλέπουν και αποκαλύπτουν μυστήρια. Ευτύχησα να γνωρίσω αγίους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν με το χάρισμα του Θεού, βλέπουν και τις σκέψεις του ανθρώπου και αποκαλύπτουν μυστήρια του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Πήγαν και άθεοι σε χαρισματούχα πρόσωπα και όταν τους απεκάλυψαν μυστήρια, μυστικά της ζωής των και άλλα μυστικά, έμειναν ενεοί, έκθαμβοι και είπαν: «Όντως υπάρχει Θεός, όντως ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, όντως υπάρχει Πνεύμα Άγιον, όντως υπάρχουν χαρισματούχοι και θαυματουργοί και θαύματα». Πίστευσαν άθεοι που είχαν στο βάθος τους κάποια ψυχική ευγένεια, κάποια καλή προαίρεση. Αν δεν έχει κανείς προαίρεση καλή, χίλια θαύματα να ειδεί, μυριάδες θαύματα να ειδεί. Δεν αλλάζει. Είναι γεγονός. Ο Ναβουχοδονόσορ, παρότι ήταν μεγάλος εγκληματίας της ανθρωπότητος, ήταν καλύτερος από δικούς μας άρχοντες. Καλύτερος. Οι δικοί μας, ούτε σε αμαρτωλούς δρασοφόρους, ούτε σε αγίους καταδέχτηκαν ποτέ να κλείνουν λίγο και να φιλήσουν το χέρι τους. Είχε ψήγματα χρυσού μέσα του ο Ναβουχοδονόσορ. Ψήγματα χρυσού. Ετούτε εδώ έχουν λάσπη μέσα τους. Βόρβορο. Στη συνέχεια ο Ναβουχοδονόσορ έδωκε τιμή και δόξα και αξίωμα μεγάλο στο Δανιήλ, αλλά και στους συντρόφους του, τους τρεις πέδας. «Και μεγάλη είναι ο βασιλεύς των Δανιήλ, εδόξασε ο βασιλιάς των Δανιήλ, και δώματα μεγάλα και μεγάλα δώρα, πολύτιμα και πολλά, έδωκεν αυτό, έδωκε σε αυτόν, και κατέστησε αυτόν επί πάσης χώρας Βαβυλώνος, και τον έκαμε άρχοντα και εξουσιαστή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνος, στην πρωτεύουσα, και άρχοντα σατραπών επί πάντα στους σοφούς Βαβυλώνος, και τον έκαμε κύριο όλων των σοφών της επαρχίας της Βαβυλώνος.
Του έδωκε δόξα ανάλογη με τη δόξα που έδωκε άλλοτε ο Θεός στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, που τον έκανε δεύτερο βασιλιά, δεύτερο άρχοντα. Ο Δανιήλ δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τον εαυτό του, ενδιαφέρθηκε και για τους τρεις πέδας. Όταν του έδωκε εξουσία και τιμές ο βασιλιάς, ιτήσατο παρά το βασιλέως ζήτησε από το βασιλιά και κατέστησε επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνους και διόρισε άρχοντες για τις υποθέσεις της Βαβυλώνου, τις κρατικές υποθέσεις, τους τρεις φίλους του, τον Σεδράφ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, τον Ανανία, τον Λαζαρία και τον Μισαήλ. Και Δανιήλ είναι εν τη αυλή του βασιλέως. Και ο Δανιήλ ήταν στην αυλή, στα ανάκτορα του βασιλέως, το δεύτερο πρόσωπο μετά το βασιλιά. Ο Θεός έδωκε το όνειρο στον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα, όχι τόσο για να τιμήσει τον Ναβουχοδονόσορα, όσο για να τιμήσει τον Δανιήλ και τους τρεις πέδας. Οι άρχοντες είναι στα χέρια του Θεού, τους διαθέτει ο Θεός όπως θέλει, τους κάνει να σκέπτονται και να εργούν πολλές φορές για τη δόξα των πιστών του δούλων. Αδελφοί μου, αυτό ήταν το όραμα το οποίο, το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και η εξήγηση που έδωκε ο προφήτης Δανιήλ. Συντόμως τώρα, σε 5 λεπτά θα επιστήσουμε την προσοχή μας στο άγαλμα και στον λίθο που απεσπάστη άνευ χειρών από το όρος και συνέτριψε το άγαλμα. Η χρυσή κεφαλή είναι η βασιλεία των Βαβυλωνίων, πάμπλουτη βασιλεία. Το αργυρούν μέρος του αγάλματος, το στήθος του αργυρούν και τα χέρια τα αργυρά είναι η βασιλεία των Μηδοπερσών, η Μηδοπερσική βασιλεία που ήρθε μετά την Βαβυλωνιακή. 2 χέρια, 2 λαοί, Μίδη και Πέρσε, έγιναν μία βασιλεία, μία αυτοκρατορία. Η βασιλεία η Χάλκινη, λέει, η κοιλία και η μυρή σαν Χάλκινη, είναι η βασιλεία των Ελλήνων, του μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Είχε μεγάλη έκταση και αυτή η βασιλεία. Απλώθηκε στην τότε γνωστή Οικουμένη. Έχει και άλλες προφητείες για τον Μέγα Αλέξανδρο ο Δανιήλ. Καταπληκτικές προφητείες. Ο τράγος των Ελλήνων, λέει ο Αλέξανδρος, σαν αστραπή πέρασε απάνω από τον κόσμο και κατέκτησε τον κόσμο. Η βασιλεία η σιδηρά, αυτή που συντρίβει και κάνει σκόνη τα πάντα, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όντως αυτή ήταν σιδηρά αυτοκρατορία, με σιδηρά πειθαρχία και με σιδηρά σκληρότητα εδάμασε την Οικουμένη, συνέτριψε τους πάντας. Η τελευταία βασιλεία που αποτελείται από έθνη άλλα ισχυρά σαν το σίδηρο και άλλα αδύνατα και εύθραυστα σαν τον πυλό, μεγάλα και μικρά ισχυρά και ανίσχυρα έθνη που ενώνονται αλλά ουσιαστικά δεν ενώνονται, που συγκολώνται αλλά ουσιαστικά είναι ασυγκόλυτα, όπως ο σίδηρος και ο πυλός.
είναι η κατάσταση που ακολουθεί στη Ρωμαϊκή Βασιλεία, η κατάσταση της Ευρώπης. Βασιλεία διηρημένη, έθνη που συγκολώνται ασυγκολήτως. Σήμερα στις ημέρες μας τέτοια συγκόληση γίνεται με την ΕΟΚ και γενικότερα με την τάση της ομοσπονδοποιήσεως των κρατών της Ευρώπης. Είναι η διάδοχος κατάστασης και με αυτή την κατάσταση φτάνουμε στα πόδια του αγάλματος, τέρμα. Τέρμα! Ζούμε τους εσχάτους καιρούς. Εξ επόμενος κοσμικής επικρατεί η πέμπτη βασιλεία. Εν μέρη σιδερά και εν μέρη πυλήνη, διηρημένη βασιλεία, ομοσπονδία κρατών χωρίς ενότητα, με πολλές διαφορές. Όσο και αν θέλουν οι μεγάλοι να συγκολήσουν τα έθνη της Ευρώπης, είναι ασυγκόλυτα, έχουν τεράστιες διαφορές. Φιλετικές, γλωσσικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές. Ο λίθος που απεσπάστη από το όρος και συνέτριψε το άγαλμα και έγινε σκόνη και κονιορτός και το πήρε ο άνεμος και το εξαφάνισε είναι ο αρχηγός της πιστεώς μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της αιωνίου βασιλείας. Πόσο όμορφα η προφητεία παρουσιάζει το Χριστό και το χριστιανισμό. Προσέξτε. Ο λίθος λέει απεκόπη από το όρος άνευ χειρών, χωρίς να μεσολαβήσει χέρι ανθρώπου. Ποιο είναι το όρος? Το όρος είναι ο Θεός, ο ουρανός. Ο ουρανός είναι το όρος. Απ' εκεί απεκόπη ο λίθος άνευ χειρός ανθρώπων. Αφεαυτού απεκόπη. Αφεαυτού ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Αυτεπαγγέλτος ήρθε στον κόσμο. Δεν τον φέραμε εμείς. Ήρθε μόνος του. Απεκόπη άνευ χειρών ανθρώπου εκ του ουρανού τρόπον δεινά. Ή το όρος δεν είναι ο ουρανός. Το όρος είναι η Παναγία. Έτσι εγκομιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ως όρος έτσι την εγκομιάζει και η Εκκλησία. Μεγάλο πρόσωπο η Παναγία. Το μεγαλύτερο πρόσωπο. Από αυτό το πρόσωπο, το όρος το πνευματικό που λέγεται Παναγία, απεσπάστη ο λίθος άνευ χειρών ανθρώπων. Χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός. Από το όρος που λέγεται Παναγία προήλθε ο λίθος Χριστός κατά τρόπο θαυματουργικό. Εγεννήθη εκ της Παρθένου. Αυτό σημαίνει άνευ χειρών ανθρώπων ετμήθη. Και οι δύο ερμηνείες είναι ωραίες ερμηνείες. Στην αρχή ένας μικρός λίθος, αλλά με μεγάλη δύναμη συνέτρεψε και κονιορτοποίησε το κολοσιαίο άγαλμα. Κατόπιν μεγάλωσε ο λίθος, έγινε όρος μέγα και κάλυψε ολόκληρη τη γη. Ταπεινή είναι η αρχή του Χριστού και του χριστιανισμού. Άρχισε από ένα στάβλο, από ένα σπήλαιο. Απ' την αφάνεια άρχισε. Ποιος έδινε σημασία στην αρχή στο Χριστό και στο χριστιανισμό? Όμως μεγάλωσε ο χριστιανισμός, κατέκτησε την οικουμένη. Από περάτων έως περάτων της οικουμένης υπάρχουν πιστοί άνθρωποι, υπάρχουν χριστιανοί. Το κράτος του Θεού
Είναι ανάμεσα σε όλα τα κράτη, υπεράνω όλων των κρατών. Είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία αυτή νικά όλες τις βασιλείες. Διαλύθηκε η Βασιλεία των Βαβυλωνίων. Ούτε ξανακτίστηκε Βαβυλώνα. Όπως το λέει η Γραφή, οι Βεδουίνοι έχουν την εντύπωση ότι στη Βαβυλώνα, στα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνος, κατοικούν δαιμόνια. Είναι δαιμονικός τόπος και δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν εκεί. Όπως τα έλεγε η Γραφή. Μετά τους Βαβυλωνίους ήρθαν οι Μηδοπέρσε. Μεγάλη βασιλεία κι αυτή. Εξαφανίστηκε. Μετά ήρθε η ελληνική βασιλεία, το μεγάλο Αλεξάνδρο. Κατελήθηκε αυτή η βασιλεία του Αλεξάνδρου και των Διαδόχων. Κατόπιν ήρθε η σιδερά βασιλεία της Ρώμης, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που έκανε σκόνη τα πάντα. Κατελήθηκε αυτή η διάδοχος κατάστασης. Τα πόδια με τα 10 δάχτυλα, εν μέρη σίδηρος και εν μέρη πυλός, ισχυρά κράτη στην Ευρώπη και αδύνατα κράτη, η διάδοχος κατάστασης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κοιτάζουν να τα συγκολλήσουν με την ΙΟΚ, με τον ΝΑΤΟ. Τώρα στις ημέρες μας είδατε τι συμβαίνει. Φοβερά πράγματα. Δεν τα έβαζε κανείς στο νου του. Ραγδαίες εξελίξεις στο λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ. Δικτάτορες των αθέων καθεστώτων είναι σήμερα μέσα στις φυλακές. Κατέρευσαν και είναι μέσα στις φυλακές. Καταλύεται η αθεϊστική δικτατορία στη Ρωσία και στις δορυφόρους χώρες. Μέσα σε λίγες ημέρες τόσο ραγδαίες εξελίξεις. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου? Αυτά είναι ένα θαύμα του Θεού. Ρωτούσα τον πατέρα Αυγουστίνο στη Φλόρινα, πώς βλέπει αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Δεν λέει, λέει η Γραφή, ότι οι καρδιές, οι διάνοιες των αρχόντων είναι στα χέρια του Θεού και όπου θέλει τη στρέφει? Θαύμα έγινε. Δεν ξέρουμε πώς ενεργούν οι άνθρωποι, αλλά μπορεί οι άνθρωποι να ενεργούν με άλλο σκοπό και ο Θεός να ενεργεί με άλλο σκοπό. Υπάρχει τάσης να ενοποιηθεί όλη η Ευρώπη, να γίνει μια μεγάλη συνομοσπονδία. Ευρύτερη τάση να ενοποιηθεί όλος ο κόσμος. Σκοτεινές δυνάμεις ίσως έχουν αυτό το σχέδιο, να ενοποιήσουν τον κόσμο για να τον βρει έτοιμον ο Αντίχριστος να κυβερνήσει τον κόσμο. Τα 10 κέρατα είναι 10 έθνη. Μήπως έχουν σχέση με τα 10 δάκτυλα, τα σιδερά και τα πύληνα του αγάλματος του Ναβουχοδονόσορ? Ο Θεός ξέρει. Ένα ξέρουμε, ότι ο Θεός στις ημέρες μας απελευθερώνει τους λαούς, τους ορθοδόξους λαούς του Ανατολικού λεγόμενου Μπλοκ, που στέναζαν 70 χρόνια κάτω από τη σκληρή δικτατορία των αθέων. Είναι ευλογία Θεού. Έχω ακούσει ότι ο μεγάλος ασκητής της Ρωσίας, ο Σεραφείμ του Σάροφ, προφήτευσε ότι στο τέλος του αιώνος η κυβέρνηση στη Ρωσία θα γίνει χριστιανική. Αν όμως οι σκοτεινές δυνάμεις, αδελφοί μου, έχουν άλλο σχέδιο, ανεξαρτήτως προς το σχέδιο του Θεού, να ενοποιήσουν τον κόσμο για να κυβερνήσει ο Αντίχριστος, ας έρθει και ας κυβερνήσει. Ο Θεός θα επιτρέψει να κυβερνήσει ο Αντίχριστος τον κόσμο που δεν θέλησε να κυβερνηθεί από τον Χριστό και να τιμωρηθεί και να καταστραφεί ο Αντίχριστος κόσμος. Τελικώς θα συντριβεί και η τελευταία βασιλεία. Θα συντριβεί η βασιλεία του Αντιχριστού.
Θα συντριβούν τα πόδια, τα σιδερένια και τα πύληνα. Θα γίνει και η βασιλεία του Αντιχρίστου σκόνη, κονιορτός, όπως έγιναν όλες οι προηγούμενες βασιλείες. Και μία βασιλεία δεν θα διαφθαρεί στους αιώνας, δεν θα καταστραφεί, θα ζήσει αιωνίως η βασιλεία των εκλεκτών ψυχών, η βασιλεία του Χριστού, του λίθου, του αχυροτμήτου, που έγινε όρος και σκέπασε τη γη και με την αρετή του καλύπτει τους ουρανούς. Αυτό η δόξα και η βασιλεία εις τους απεράντους αιώνας.